άκουσα με ιδιαίτερη έκπληξη την διοικήτρια. Mm-hmm. Έκανε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, και οφείλω να το ομολογήσω, να εμπλέξει τους γιατρούς στα διοικητικά θέματα. Στις ευθύνες που έχει η διοίκηση, να εμπλέξει τους γιατρούς και να προσπαθήσει συναισθηματικά να πει ότι δημιουργείται μια κόντρα και προσβολή από τον Εωκλή ή από οποιονδήποτε άλλο απέναντι στους γιατρούς. Μάλιστα. Λάθος σημαντικό. Mm-hmm. Η διοίκηση πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της και να μην προσπαθεί με τέτοια τεχνάσματα που είναι πολιτικάντικα να παραπλανήσει τον κόσμο. Mm-hmm. Μια μεγάλη παραπλάνηση, την οποία την απέδειξα και με χαρτιά χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς για την κυρία Παπαγεωργίου. Είπε το τρομερό, δεν είχε εντοπιστεί το θέμα του κύριου κριτικού. Mm-hmm. Λοιπόν, σας ενημερώνω με τα λόγω γνώσεως και σας το επιβεβαιώσει, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω δεκάδες έγγραφα οι άνθρωποι, mm-hmm. ότι το θέμα είχε εντοπιστεί, ότι οι επιστημονικά συμβούλια πήραν απόφαση γνωρίζοντας αυτές τις ενστάσεις και ότι μετακινήθηκε με άλλη διάταξη, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Το μεγάλο παραπλάνημα που είπε είναι ότι δεν είχε εντοπιστεί. Μάλιστα. Η κυρία Παπαγεωργίου δεν το έμαθε ξαφνικά όταν ο Νεοκλής ο κριτικός έκανε στην ουσία ένσταση για διαδικασίες διοικητικές που ακολουθιόντουσαν απέναντί του. Mm-hmm. Το θυμήθηκε δύο μέρες μετά την ένσταση, την ώρα που το ήξερε και τα δύο χρόνια. Μάλιστα. Αυτό και μόνο μπορεί να καταδείξει και να αποδείξει την αλήθεια των υπόλοιπων ισχυρισμών που είπε. Mm-hmm. Ακούστε κάτι άλλο. Μία διοίκηση ενός νοσοκομείου φτιάχνει ένα έγγραφο από μόνη της, έτσι εμφανίζεται, και ξαφνικά θυμάται την περίπτωση του κριτικού με την αστεία δικαιολογία που είπε ότι κάποιος άλλος γιατρός έκανε και δεν θυμάται καμία άλλη πανελλήνια. Και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό? Στο έγγραφο το οποίο έχει στείλει στον Υπουργό δεν λέει καμία καλή κουβέντα για τον γιατρό θωρακοχειρούργο Νεοκλή κριτικό. Μάλιστα. Δηλαδή, παρόλο που κάνει ένα έγγραφο και το έγγραφό της ξέρει ότι πιθανότατα να καταλήξει στην αποπομπή στην ουσία του Νεοκλή κριτικού και στη διαπόμπευσή του, mm-hmm. δεν λέει ότι ο Νεοκλής κριτικός, έστω και σαν χειρούργος, όχι σαν άνθρωπος αν θέλετε, όχι σαν λαμπρός επιστήμονας, σαν έναν χειρούργος του νοσοκομείου, γιατρός, που είναι όλοι. Mm-hmm. Είναι αναγκαίος για το νοσοκομείο μας. Θεωρείτε δηλαδή ότι μια θετική της κρίση θα άλλαζε τα δεδομένα? Δεν θα έπρεπε, εσείς αν είσαστε διοικητής mm-hmm. σε ένα τέτοιο νοσοκομείο mm-hmm. και δημιουργούταν πρόβλημα μείωσης χειρουργών, mm-hmm. δεν θα τελειώνατε οποιοσδήποτε παρατηρήσεις που είναι εκπληκτικές αν τις δείτε. Mm-hmm. Κάνει νομικές αναφορές που έπρεπε να τις κάνει εδώ και δύο χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή προκαλεί τον Υπουργό με το έγγραφό της να αποπέμψει τον Νεοκλή. Mm-hmm. Και δεν γράφει ούτε μία καλή κουβέντα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τζανάκο. Το έγγραφο αυτό υπάρχει, το έχετε δει? Το κατέθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Μάλιστα. Δεν λέει ότι ο χειρούργος είναι αναγκαίος γιατί μειωνόμαστε σαν χειρούργοι στη Σπάρτη και σας παρακαλώ να βρεθεί τρόπος να παραμείνει, για παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν το λέει. Φαίνεται ότι θέλει να κινήσει διαδικασία χωρίς να την έχει ενοχλήσει στην ουσία κανείς. Θα το δείτε από το έγγραφο και προκαλεί τον Υπουργό. Το δεύτερο, mm-hmm. ακούστε με. Το κάλεσε στο γραφείο και του είπε να υποβάλει μόνος του την ώρα που του έδινε το χαρτί του Υπουργού. Ακούστε, τις αποφάσεις μετακίνησής του την έχουν πάρει 8 διαφορετικά όργανα, γνωρίζοντας αυτά που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου και μετακινώντας τη εις γνώστους και με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Εις γνώστους αυτά. Η κυρία Παπαγεωργίου έχει ψηφίσει. Mm-hmm. Γνωρίζοντας όλα αυτά και γνωρίζοντας τι ψηφίζει. Το Επιστημονικό Συμβούλιο, δύο επιστημονικά συμβούλια. Mm-hmm. Η έκτη είπε στην Πάτρα, έχει ψηφίσει. Ο Υπουργός έχει υπογράψει με βάση και τη νομική υπηρεσία του Υπουργείου. Και το καλεί ο Υπουργός όταν ανακαλύπτει λοιπόν, μετά από τις αναφορές της κυρίας Παπαγεωργίου, όταν ανακαλύπτει ότι υπάρχει θέμα, mm-hmm. ποιον πρέπει να εγκαλέσει τον εργαζόμενο? Ο εργαζόμενος υπέβαλε αίτημα μετακίνησης από τους Μολάους μετά από 8 χρόνια που υπηρέτησε πιστά και σαν εργαζόμενος πήρε μία εντολή από την κυρία Παπαγεωργίου ότι μετακινήστε και γίνεται αποδεκτό το ετοιμάσιμα. Φταίει ο εργαζόμενος? Ποιος έπρεπε όταν ο κύριος Υπουργός πήρε το έγγραφο της κυρίας Παπαγεωργίου και που του κατήγγειλε όλα αυτά τα πράγματα? Ποιος έπρεπε να κληθεί σε απολογία ή να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την μετακίνηση ο εργαζόμενος? Κι όμως δεν κλήθηκε κανένας από τα 65 περίπου άτομα, αν τα έχω μετρήσει καλά, που συμμετείχαν σε διοικητικά συμβούλια, σε νομικές υπηρεσίες,
σε διοικητικά συμβούλια νοσοκομείων, στην ΥΠΕ. 8 διαφορετικά όργανα, αν τα έχω μετρήσει και αυτά καλά. Δεν εγκαλεί κανέναν, ποιον εγκαλεί κάποιος στον ΟΤΕ για παράδειγμα, όταν γίνει μια παράτυπη μετακίνηση. Ποιον θα εγκαλέσει ο διευθυντής του ΟΤΕ, ο διοικητής του ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Mm-hmm. Και εγκαλείται στην ουσία να απολογηθεί, να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος ο κριτικός γιατί μετακινήθηκε. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Και την ώρα που του δίνει αυτό το έγγραφο, του λέει παραδέξου στην ουσία ότι όλα αυτά είναι αλήθεια και ότι εσύ έχεις κάνει εγκλήματα και υπέγραψέ μου μία μετακίνηση. Mm-hmm. Ακούστε τώρα το αστείο της μετακίνησης. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορεί να λέγονται από διοικητές νοσοκομείων. Ξέρετε, στον ΟΤΕ έχω διοικήσει χιλιάδες εργαζόμενους. Ήμουνα διευθύντης 13 χρόνια, αλλά θα το καταλάβουν όλοι οι πολίτες. Όταν έστελνα έναν υπάλληλο προκειμένου να φτιάξει δύο τηλέφωνα στο Γερολιμένα για παράδειγμα, mm-hmm. του έδινα ένα έγγραφο μετακίνηση σαν αυτό που υπέγραψαν τώρα για να φέρουν τον Εοκλή από τους Μολάους. Αυτό σήμαινε ότι ό,τι ώρα ήθελα έπαιρνα τηλέφωνο τους υπαλλήλους και γύριζα πίσω. Mm-hmm. Αυτό σήμαινε ότι κάθε πρωί πτυμένη που θα πηγαίνει ο Νεοκλής στο νοσοκομείο δεν θα ξέρει αν θα υπάρχει ένας κοιτήρας στην πόρτα για τον οποιοδήποτε λόγο ακόμα και προσωπικό να του δώσει έγγραφο να ξαναγυρίσει πίσω. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι αν ο διοικητής του νοσοκομείου των Μολάων θελήσει να τον πάρει πίσω θα τον πάρει έτσι κι αλλιώς. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας χειρούργος ο οποίος θα ζει κάθε πρωί στην ανασφάλεια αν θα τον αφήσουν σήμερα να συνεχίσει τα χειρουργία ή θα τον κόψουν στη μέση. Mm-hmm. Είναι ανασφάλεια εργαζόμενο αυτή. Mm-hmm. Από πού λοιπόν προφυλάσσεται ο συγκεκριμένος και γιατί όλη αυτή τη διοικητική ανακατοσούρα αν θέλετε την έριξαν και η κυρία Παπαγεωργίου με τον εγγραφό της και με τη στάση της σημερινή και με τη γενικότερη στις πλάτες προσπαθώντας να διαπομπεύσουν ένα γιατρό και μάλιστα λέγοντας συνεχώς για να φύγει από τις ευθύνες της ότι προσβάλλονται γιατροί, οι πανηγυρισμοί είναι υποχρεωτικό να έγιναν από γιατρούς. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να έγιναν από γιατρούς οι πανηγυρισμοί. Μάλιστα. Μήπως έγιναν από κάποιους άλλους. Ποιους εννοείτε. Και τέλος πάντων δεν υπάρχει. Ποιους εννοείτε, πείτε μας. Τι εννοείτε ποιος εννοώ. Εννοείτε ότι μπορεί οι πανηγυρισμοί να έγιναν από άλλους. Οι πανηγυρισμοί μπορεί να έγιναν από άλλους, ερωτώ. Είναι ερώτημα. Mm-hmm. Μπορεί να έγιναν από άλλους, γιατί έχει γραφτεί κατά κόρο. Ναι. Μπορεί να έγιναν από άλλους. Εννοείται από το διοικητικό προσωπικό. Ας αφήσει λοιπόν τους γιατρούς ελεύθερους, mm-hmm. ας μας εξηγήσει γιατί δεν έστειλε, γιατί δεν έγραψε συγχρόνως με την αναφορά της που ήξερε τι θα αποκλειθεί και ήξερε και την αναταραχή και ήξερε και τα προβλήματα στο νοσοκομείο και γιατί προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να μειώσει την προσωπικότητα, να προσβάλλει έναν άνθρωπο χωρίς να υπάρχει λόγος. Με ποιο έγγραφο τον υποστήριξε. Με ποιο έγγραφο τον υποστήριξε. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, να πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Είπε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι θα είναι ισοδύναμος με τους άλλους αν προκηρυχθεί θέση. Ναι, και καθημερινά στη λειτουργία του νοσοκομείου, ένας ο οποίος είναι φιλοξενούμενος από άλλο νοσοκομείο και ο Νεοκλής έχει έρθει δεκάδες φορές με τέτοια μετακίνηση που του έδωσαν τώρα προκειμένου να δώσει τη βοήθειά του στο νοσοκομείο, είναι ισοδύναμος. Εκεί στο ραδιοφωνικό σας σταθμό, αν πάρετε ένα να δουλέψει για κάποια μέρα, για μία μέρα, για πέντε μέρες, γιατί αυτό είναι αόριστο, μπορεί να είναι και για ώρες η μετακίνηση, mm-hmm. είναι ισοδύναμος με εσάς, με κάποιον που είναι προϊστάμενος εκεί μέσα. Mm-hmm. Ένας υπάλληλος, ο οποίος, απλός υπάλληλος, δημόσιος συντηρουός της εφορίας του ΙΚΑ, οπουδήποτε, που πάει για κάποιες μέρες να δώσει βοήθεια σε άλλη πόλη, είναι ισοδύναμος διοικητικά και να συνομιλεί ακόμα με τους υπαλλήλους και είναι ισοδύναμος, λέω εγώ τώρα, λέω, που συμβαίνει πάντα, γιατί αυτό το αποκρύπτει, για να γίνει συντονιστής για παράδειγμα ή να γίνει προσωρινός διευθυντής. Mm-hmm. Καθόλου ισοδύναμος δεν είναι. Έχουν υποπέσει σε τεράστια τοπήματα απέναντι σε ένα γιατρό. Προσπαθούν να κάνουν πολιτικό ένα θέμα ενός γιατρού που δεν έθιξε κανέναν, που βοήθησε όλο τον κόσμο, που είδατε χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο απλός κόσμος ζήτησε να τοποθετηθεί και να πει την προσωπική του ιστορία, την προσωπική του εκτίμηση, το τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Και δεν είναι γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει στους Μολάους. Μετακινούν τον Εοκλή τον κριτικό και του δίνουν οργανική θέση. Τη ρωτήσατε, είδατε πως το απέφυγε με τη τρίπλα. Έχω εκπλαγεί με τις τοποθετήσεις και την παραπλάνηση που προσπαθεί στο λαό της Λακωνίας και της Σπάρτης η κυρία Παπαγεωργίου.
Μάλιστα. Κύριε Τζανακό. Είναι δυνατόν ένας διοικητής να μην είναι ηγέτης, να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να μην λέει εφασώς, είδατε με πόση δυσκολία μίλαγε για τον Εωκλή, όταν τις κάνατε κορυφαίες ερωτήσεις σε σχέση με την προσωπικότητά του, με την ικανότητά του, δεν είπε πουθενά ότι τον φέρνουμε πίσω, τον ήθελα πίσω, τον θέλω πίσω μόνιμα. Ακόμα και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσπάθησε να παρέμβει με αρνητικό τρόπο. Είναι αδιανόητο για έναν διοικητή, για έναν ηγέτη. Ο ηγέτης είναι για να ενώνει, δεν είναι για να χωρίζει. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι πρόβλημα στο νοσοκομείο το ιατρικό θέμα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα στο νοσοκομείο είναι πρόβλημα διοίκησης. Δημιούργησε από το πουθενά ένα θέμα, από το πουθενά, αν δείτε το έγγραφο θα δείτε, δεν υπάρχει κανένα σχετικό συγκεκριμένο. Δημιούργησε η διοίκηση του νοσοκομείου ένα πρόβλημα από το πουθενά. Εκπλήσωμε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εκπλήσωμε πραγματικά, διότι δεν έχει πάρει θέση ουσιαστική στο θέμα. Έχει αφήσει να τρέχει πίον από μια ιστορία την ώρα που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην υγεία, όχι μόνο στη Λακωνία, τεράστια προβλήματα στη χώρα. Και κοιτάξτε τι αναγκάζει μια πόλη. Έχετε βγει έξω και έχετε κυκλοφορήσει στην Πάτρα. Έχετε καταλάβει κι εσείς, ή έχω εγώ καταλάβει λάθος, ότι δεν υπάρχει καφενείο, ότι δεν υπάρχει παρέα, ότι δεν υπάρχει διαφορετική συζήτηση γύρω από τη δίωξη του Νεοκλή κριτικού από τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν. Όλη η Πάτρα, όλη η Σπάρτη, συγγνώμη, συζητάει αυτό. Μάλιστα. Το έχω καταλάβει λάθος. Κύριε Τζανάκο, αν μου επιτρέπετε, βάσει των λεγόμενών σας, αισθάνομαι ότι το θέμα έχει περάσει επί προσωπικού. Οπότε οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί πιστεύετε ότι η κυρία Παπαγεωργίου θέλει ο Νεοκρής κριτικός να μην έχει οργανική θέση στο νοσοκομείο Σπάρτης? Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι προσωπικό. Υπάρχει κάτι προσωπικό, υπάρχει κάποια προσωπική διένεξη, αντιπαράθεση που δεν την γνωρίζουμε? Ξέρω με τα στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου, τα έγραφα τα ίδια. Ακούστε να δείτε. Ο Νεοκλής ο κριτικός, όταν πήρε στα χέρια του το έγγραφο αυτό και του είπε η κυρία Παπαγεωργίου στην ουσία να παραδεχθεί ότι είναι ο ίδιος παράνομος. Και όχι η κυρία Παπαγεωργίου η οποία τον μετακίνησε στη Σπάρτη ή τα 60-65 άλλα άτομα τα οποία πήραν την απόφαση. Αμέσως μετά, εγώ λέω ότι δεν συνέβη αυτό με την απαγόρευση των χειρουργείων και ότι έχει υποθεί έτσι. Ας το πάρουμε ότι έχει γίνει έτσι. Έκανε ένα έγγραφο. Ένας εργαζόμενος, ο οποίος δουλεύει στο ταχυδρομείο και μοιράζει γράμματα, παίρνει μια μετακίνηση. Ένας ταμείο σε μια τράπεζα παίρνει μια μετακίνηση. Έχει μια οικογένεια. Και υποβάλλει ένα έγγραφο μόλις παίρνει τη μετακίνηση, για να μείνει κάποιες μέρες, να συμμαζέψει την οικογένειά του, να συμμαζέψει τα μυαλά του, να τα βάλει σε σειρά. Ο Νεοκλής λοιπόν μόλις παίρνει το έγγραφο, κάνει ένα έγγραφο, το οποίο είναι επίσημο, το κατέθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέει το αυτονόητο. Ένας μετακινημένος δημόσιο υπάλληλος είναι και λέει σας παρακαλώ πολύ στη διοίκηση του νοσοκομείου. Σας παρακαλώ πολύ να μου δώσετε εύλογο χρονικό διάστημα να μαζέψω τα πράγματά μου, να κλείσω τις εκκρεμότητες με τους ασθενείς και με τα χειρουργεία που έχω και βέβαια δεν έχω καμία αντίρρηση εφόσον είναι εντολή υπουργού να πάω στη θέση μου. Σας παρακαλώ δώστε μου εύλογο χρονικό διάστημα. Πόσες φορές έχει υποβληθεί ένα χιλιάδες φορές. Λογικό μου ακούγεται αυτό. Του δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος. Ακριβώς. Ακούστε λοιπόν. Του δόθηκε ο χρόνος, ο απαραίτητος που ζητούσε. Πέντε λεπτά μετά, αφού ο εργαζόμενος κριτικός, πέντε λεπτά, βρείτε μου άλλο παγκόσμιο φαινόμενο, έχει υποβάλει αυτό το αίτημα, ναι, η διοίκηση του πέντε λεπτά, σας το ξαναλέω, δεν είχε προλάβει να ανοίξει το σιρτάρι του να πάρει ούτε το φιλό του. Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας επισημαίνουμε τα εξής. Από τις λήψεις ως εκ μέρους σας της απόφασης ανάκλησης μεταθέσεώς σας της νοσηλευτικής μονάδας Σπάρτης λόγω μη σύνομης μεταθέσής σας από τον Υπουργό Υγείας δεν ανήκετε πλέον στη δύναμη της ιατρικής υπηρεσίας. Ακούτε τι λέει. Μάλιστα. Δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος που πήρε ένα έγγραφο μετακίνησης και συνεχίζει να δουλεύει μια εβδομάδα δεν ανήκεται. Το καταλαβαίνετε τι λέει. Mm-hmm. Από εκείνη την ώρα δεν ανοίγεται. Είναι πρωτοφανές. Δεν θα βρείτε πουθενά τέτοιο έγγραφο. Η κυρία Παπαγεωργίου στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, πείτε μου. Αλλά εγώ μιλάω με έγγραφο. Ναι, δεν μιλάω προφορικά τι μπορεί να υπόθηκε. Όχι, για την απάντησή της είπα ότι απάντησε ότι ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αυτή ήταν η απάντησή της. Ακούστε να σας πω. Εγώ σας διαβάζω έγγραφο. Mm-hmm. Τι απάντησαν σε ένα αίτημα. Σας επαναλαμβάνω ποιο ήταν το αίτημα. Ναι, ναι. Δώστε μου εύλογο χρονικό διάστημα να μαζέψω τα πράγματά μου και να κλείσω τους ασθενείς.
Τις υποθέσεις που έχω, είχε ασθενείς εκείνη την ώρα προετοιμασμένους. Και λέει, αλλά στο ιατρικό προσωπικό μολάω να νίκεται. Η νοσηλεία, η κυρία Παπαγιώργη σας είπε τι είπε. Η νοσηλεία, επιμέλεια και ευθύνη για τους ασθενείς χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Σπάρτης ανήκει εξ ολοκλήρου στο νομίμως. Υπηρετούν προσωπικό και εφημερεύον προσωπικό στο ιατρικό. Και το εφημερίδιο το βάζει, διότι οι ασθενείς του νεοκλή εκείνη την ώρα περνάγανε στο εφημερεύον. Τι του λέει δηλαδή η διοίκηση του νοσοκομείου εκείνη την ώρα, του γιατρού κριτικού νεοκλή? Μάζεψε τα και φύγε αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι ή δεν είναι? Το μοίρασα στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Δεν διαβάζω κάτι ξένο. Πέστε μου αν συνέβαινε αυτό σε έναν μετακινούμενο υπάλληλο τραπέζι, όχι σε χειρούργο πεχερός τους. Αν συνέβαινε αυτό σε έναν ταχυδρομικό διανομέα, δημόσιος λειτουργός. Αν συνέβαινε αυτό σε οποιοδήποτε γιατρό, πώς θα αισθανόταν? Εσείς γιατί το εκλαμβάνετε αυτό? Γιατί δεν του δόθηκε μια μέρα χρόνος? Γιατί δεν του είπα, απάντησαν, σου δίνουμε 5 ώρες, σου δίνουμε 20 ώρες. Και ξέρετε ποιο ήταν το ωραίο, το είπα και στο Συμβούλιο πάλι και αυτό χθες. 10 ασθενείς που τους είχε προγραμματίσει έφυγαν από το νοσοκομείο. Και πήγαν με τα αυτοκίνητά τους χθες το πρωί στους Μολάους. Δεν θέλω να το πω για άλλο λόγο. Θέλω να το πω ότι αν μου βρείτε άλλο χαρτί που να λέει, απαντάει 5 λεπτά σε ένα αίτημα γιατρού, έχει 2 χρόνια ένα γιατρό. Έχει κάνει χιλιάδες εγχειρήσεις. Έχει ανθρώπους προς εγχείρηση. Λες ότι δεν έχει κάτι μαζί του. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μαζί του. Ότι είναι χειρούργος και είναι αναγκαίος για το νοσοκομείο. Πράγμα που δεν το έχει πει πουθενά, μπορεί να το εκτίσει κάτι, να μην το ξέρω. Και να την αδικώ. Αλλά ένας γιατρός, ένας άνθρωπος που είναι παντρεμένος, έχει παιδί που πάει να δώσει εξετάσεις, έχει οικογένεια, έχει υποχρεώσεις, έχει κανονίσει αλλιώς τη ζωή του. Σου λέει, δώσε μου εύλογο χρονικό διάστημα να σημαδέψω τα πράγματά μου. Και να πω σε 5 ανθρώπους, 10-15 που με περιμένουν έξω, για ποιο λόγο να τους ζητήσω συγγνώμη, για ποιο λόγο γίνεται να μην τους εξετάσω. Δεν έχω δικαίωμα, για παράδειγμα, ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Και του λες, φύγε αμέσως. Μπορεί να το ερμηνεύσει κανένας από τους ακροατές σας αυτό? Γιατί η ίδια η κυρία διευθύντρια, από ό,τι φαίνεται, δεν το ερμηνεύει. Καμία σχέση με τους γιατρούς. Είναι η διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν έχω ξανασυναντήσει 40 χρόνια, 13 χρόνια διευθυντή στον ΟΤΕ. Έχω διοικήσει 7.500 εργαζόμενους. Δεν τόλμησα ποτέ σε μετακινούμενο συνάδελφο. Και δεν έχει τολμήσει κανένας διευθυντής να δώσει τέτοιο έγγραφο. Κανένας. Και ξέρετε γιατί δημιουργήθηκε αυτό το θέμα? Το έχει λύσει η ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί με την Τρόικα όλα αυτά πατάνε τη μετακίνηση εύκολη, πατάνε σε αποφάσεις που μας επέβαλε η Τρόικα. Οι νόμοι του ελληνικού κράτους είχαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Θα είχε πάει λοιπόν ο γιατρός κριτικός να κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν υπήρχε περίπτωση εργαζόμενο που δουλεύει 17 μήνες με την έγκριση 8 θεσμικών φορέων, με τις υπογραφές. Αν είναι παράνομοι εκείνοι και έχουν παρανομήσει, θα την πήρωναν εκείνοι, θα έλεγε το δικαστήριο. Ο εργαζόμενος δεν ευθύνεται για παράτυπες πράξεις οργάνων δημόσιας διοίκησης. Τα ασφαλιστικά μέτρα λοιπόν θα έλεγαν, τι λέτε ρε, ο εργαζόμενος αστέει μετά από 17 μήνες, είναι δικαίωμά του, είναι κατακτημένο δικαίωμα και παραμένει εδώ. Εγκαλείστε εσείς. Η Τρόικα όμως κατήργησε αυτή τη δυνατότητα, το ελληνικό κράτος υπέκυψε δυστυχώς και υπάρχει το διευθυντικό δικαίωμα, το δικαίωμα της αυθαιρεσίας του διευθυντή, του διοικητή, οποιοδήποτε που όταν σου δώσει μια εντολή, αν την αρνηθείς, κινδυνεύεις με απόλυση. Μάλιστα. Καταλάβατε τι εκμεταλλεύτηκε το σύστημα? Εκμεταλλεύτηκε νόμο της Τρόικας. Μάλιστα. Εν κατακλείδη, κύριε Τζανάκο, εν κατακλείδη, ποιος ή ποιοι θεωρείτε ότι υποκίνησαν το ζήτημα αυτό? Τα έγγραφα του αποδικείων. Μάλιστα. Δεν φαίνεται να το έχει υποκινήσει γιατρός. Δεν φαίνεται να το έχει υποκινήσει γιατρός το θέμα αυτό. Αλλά ακόμα και αν το έχει υποκινήσει γιατρός, σας είπα τις διοικητικές διαδικασίες και τους νόμους του ελληνικού κράτους μέχρι την Τρόικα. Όταν έχουν αποφασίσει τόσα θεσμικά όργανα και η κυρία διοικήτρια έχει αποφασίσει. Έχω τα πρακτικά του Συμβουλίου που μετακίνησε τον νεοκλή έχοντας γνώση των νόμων. Δηλαδή είχε άγνοια νόμου, συγχωρείτε στον απλό πολίτη. Όταν σας γράψουν για μία παράβαση, όταν σας εγκαλέσουν το κράτος για μία παράβαση, δεν σας λέει, κύριε πολίτη, απλέ, άγνοια νόμου δεν συγχωρείτε και δεν τιμωρείστε γι' αυτό?
Είσαι λοιπόν άγνοια νόμου, κυρία Παπαγεωργίου, όταν έπαιρνε την απόφαση μαζί με δεκάδες άλλους συναδέλφους τους, αλλά με εισήγηση που το εισήγαγε το θέμα η ίδια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Αν λοιπόν υποτεθεί ότι είχε άγνοια νόμου, γιατί εμένα να μην μου προκαλέσει το ερώτημα και τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μην τη προκαλέσει το ερώτημα. Άγνοια νόμου είχατε, κυρία διοικήτρια, γιατί δεν έχετε άγνοια νόμου και σε άλλα σοβαρότερα θέματα και δεν επιτρέπετε άγνοια νόμου? Ποιος πρέπει να εγγυηθεί για αυτή την άγνοια νόμου? Ο ίδιος ο εργαζόμενος, και να τιμωρηθεί γι' αυτό? Και από πότε είναι σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνομαι τώρα στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, από πότε είναι τιμωρία η τιμωρία ή μετάθεση? Αν έχει υποπέσει ο γιατρός κριτικός σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα, να τιμωρηθεί. Mm-hmm. Αλλά από πότε εμφανίζεται σαν τιμωρία? Αν κάποιος έχει παρανομήσει στην όλη διαδικασία, αν κάποιος έχει παράτυπα ακολουθήσει διαδικασίες, εγκαλείται αυτός. Δεν εγκαλείται ποτέ ο εργαζόμενος. Και σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι δεν εγκαλείται κανένας. Η κυρία διοικήτρια, για παράδειγμα, η οποία έχει εισάγει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για να έρθει ο γιατρός κριτικός από τους Μολάους, και σήμερα είχε το θράσος να βγει και να πει: είχα άγνοια γνώμου και το εντοπίσαμε. Προσέξτε τη λέξη, το εντοπίσαμε. Ποιοι το εντοπίσατε? Το εντοπίσαμε μετά. Και πώς διοικείς ένα νοσοκομείο όταν έχεις τέτοια άγνοια νόμου βασικού? Και δεν είναι άγνοια, σας το ξαναλέω. Mm-hmm. Δεν είναι άγνοια. Δεν λέει την αλήθεια. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ το στέκομαι σε αυτά που είπε. Είσαι διοικήτρια και συνεχίζεις να είσαι διοικήτρια ενός νοσοκομείου που δηλώνεις ότι δεν γνωρίζεις τους νόμους που σε βάλαν να διοικήσεις. Με εξέπληξε φοβερά, φοβερά η στάση του να ρίξει τις ευθύνες ότι υπάρχει μια κόντρα με τους γιατρούς και να βάλει τους γιατρούς συμμέτοχους στη δική και να αντιδράσουν στη δική της δράση, στη δράση της διοίκησης εννοώ. Δεν είναι μόνο απρέπεια, είναι και λάθος, γιατί οι τελικοί παραλήπτες των συμπεριφορών αυτών είναι οι ασθενείς. Mm-hmm. Και όταν οι τελικοί παραλήπτες είναι οι ασθενείς, οποιαδήποτε διοικητική πράξη που θα φέρει αναταραχή σε ένα νοσοκομείο και σε ένα γιατρό δημιουργεί προβλήματα στην υγεία των ασθενών και στην αποτελεσματική, ας το πούμε, υγεία στους κατοίκους συνολικά και στους παρόντες ασθενείς στο νοσοκομείο. Η διοίκηση είναι μεγάλο πράγμα, κύριε Καρβουνιάρη. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να αφήνεται σε ανθρώπους που δηλώνουν άγνοια νόμων. Δεν το είχαμε εντοπίσει. Και με ποιους νόμους διοικεί στο νοσοκομείο? Λυπάμαι, λυπάμαι, αλλά δεν είναι δυνατόν να αφήσω, και σαν απλός πολίτης έχω γεννηθεί στο νέο κόσμο. Όλα μου τα χρόνια τα πέρασα, τα μεγάλωσα εδώ, και εδώ στην ουσία είναι η πατρίδα μου. Είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι υπάρχουν τέτοιοι διοικητές οι οποίοι, αντί να συμπεριφερθούν σαν ηγέτες, να καταλαγιάσουν πράγματα, δημιουργήθηκε ένα θέμα. Πες του Υπουργού, μην τον προκαλείς, πες του Υπουργού τον έχεις ανάγκη, πες του Υπουργού να το θεραπεύσει αμέσως. Θα ζητάγαμε, κύριε Υπουργέ, σε περίπτωση, επειδή είναι αναγκαίος ο χειρούργος, γιατί δεν έχουμε χειρούργους εδώ και στο νοσοκομείο των Μολάων δυστυχώς δεν έχουμε αναισθησιολόγους και κινδυνεύουμε να το κάνουμε κακός, πολύ κακός, αποθήκη στην ουσία γιατρών, χειρούργων που να μην έχουν αναισθησιολόγο. Σας καλούμε να βρείτε τρόπο, εφόσον δεν είναι σωστή η μετακίνηση και εφόσον φταίμε εμείς που την κάναμε, να αναλάβει και τις ευθύνες της, να βρείτε τρόπο θεραπείας αυτόματης. Την ώρα που θα την ανακαλέσετε, να βρείτε και τη λύση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, παντού υπάρχει. Και να το καλέσει έτσι και να το καλύψει το θέμα και να μην γίνει θέμα κορυφαίο σε όλο τον νομό. Και να μην και να ασχολείται η πολιτική ηγεσία και οι πολίτες της πόλης με τα ουσιαστικά προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή την δύσκολη περίπτωση. Κύριε Τζανάκο, μας ακούτε? Η μπάλα από τα πραγματικά προβλήματα, να σταματήσουν να ασχολούνται με την υγεία και να αποδείξουν ότι δεν ασχολούνται πραγματικά με την υγεία. Ότι ασχολούνται με πολιτικά δικά θέματα. Ασχολούνται με πολιτική κάνουν στο νοσοκομείο και δεν ασχολούνται πραγματικά με την υγεία. Γιατί κοιτάξτε τι κατάφεραν. Ποιανού είναι αποτέλεσμα το δικό σας, κύριε Καρβουνιάρη? Είναι αποτέλεσμα αυτή η αναταρχή η οποία υπάρχει δικό σας αμελιών? Καθόλου. Ένας ηγέτης λοιπόν
θα έπρεπε να μην το έχει κινήσει, όχι να μην το έχει κινήσει, να μην το έχει φτάσει το θέμα σε αυτό το σημείο. Να το έχει λύσει εσωτερικά. Από την ώρα που την βασική ευθύνη μετακίνησης του γιατρού κριτικού από Τσομολάους την έχει η ίδια που το εισηγήθηκε, το θέμα με εισηγητή τον τότε διοικητή των Μολάων στο διοικητικό συμβούλιο και το έχει τεκμηριώσει. Έχω και τα πρακτικά. Μάλιστα. Από πού λοιπόν θα την πληρώσει ο κριτικός και γιατί να την πληρώσει ένας εργαζόμενος? Ξέρετε τι θα γινόταν άλλες εποχές αν με αυτές τις διαδικασίες και με αυτές τις απαντήσεις ένας εργαζόμενος στο ΙΚΑ, στην εφορία, στα ταχυδρομεία, στον ΟΤΕ, στο νοσοκομείο είχε μετακινηθεί με αυτή τη διαδικασία και τον τρόπο, μάζεψα και φύγε και χωρίς να τον υποστηρίξει κανένας, θα είχε γίνει ανάσταση. Είναι που είναι στην εποχή μας τώρα που είμαστε όλοι πεσμένοι. Είμαστε πεσμένοι λόγω της κρίσης και παρόλα αυτά είδατε τι συνέβη χθες. Το είδατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδατε απλό κόσμο που ήρθε μόνος του. Ήρθε μόνος του ο απλός κόσμος αυτός. Και μόνος του ήρθε και δήλωσε. Η αλήθεια είναι ότι και στην πόλη και σε όλο τον νομό αυτό συζητείται από εδώ και 24 ώρα. Το μήνυμα λοιπόν είναι συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση το πρώτο που πρέπει να δει είναι το πώς διοικούνται τα νοσοκομεία στη χώρα. Το πρώτο, εγώ θεωρώ ότι δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις έντεχνα προκειμένου ο Υπουργός να βρεθεί σε αδίέξοδο. Ενώ θα μπορούσαν να πούν στον Υπουργό τον τρόπο με τον οποίο το ήθελαν. Ένα καλό λόγο για το χειρούργο κριτικό Νεοκλή που τον έλεγε όλοι οι πόλοι και το ακούσατε χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Τόσο δύσκολο ήταν δε. Δεν τα κατάφερε να το πει ούτε στη μία ώρα τη συνέντευξή σας. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι φαίνεται ότι κάτι άλλο γίνεται όσον αφορά τη διοίκηση. Δεν είναι τουλάχιστον με τον τρόπο που πρέπει. Μάλιστα. Από εδώ και στο εξής, τι υποτίθεστε να κάνετε, κυρία Τζανάκο, και αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό το θέμα. Εγώ θεωρώ, ακούστε να δείτε, με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι και το ξέρουν. Αλλά θεωρώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δει άμεσα και το θέμα του νοσοκομείου. Το λέω με καλό γνώσεως πια μετά τη σημερινή έκπληξή μου ότι το ανακαλύψαμε ξαφνικά. Έτσι, πρέπει να δει και το ότι στη διοίκηση ξέφυγε μια τέτοια ιστορία. Η διοίκηση είναι για να μην τις ξεφεύγουν τέτοιες ιστορίες στην κοινωνία. Για να λύνει τα προβλήματα εσωτερικά. Αν τις ξεφεύγουν, έχει ευθύνη. Εγώ λοιπόν ευελπιστώ να μην σας πω ότι είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να μην δει και το θέμα των τρόπων διοίκησης και από ποιους διοικούνται τα νοσοκομεία και να μην δει και το θέμα ενός γιατρού να μην ακούσει την κοινωνία και να μιλήσει το πρόβλημα και να δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα χωρίς λόγο. Χωρίς κανένα λόγο για την κοινωνία, από ό,τι φαίνεται με κάποιο λόγο, γιατί ήταν πολύ αποκαλυπτική η κυρία Παπαγεωργίου στον τρόπο του ότι αν μετακινηθεί ο κύριος κριτικός με τον ίδιο τρόπο που μετακινιόταν όλα τα χρόνια, έλα για 10 μέρες να προσφέρεις υπηρεσίες, έλα να μας κάνεις δύο χειρουργία γιατί έχουμε μπλέξει, έχουμε πολλά χειρουργία και μπλέξαμε. Με τέτοιο χαρτί μετακίνηση έπαιρνε ο κύριος κριτικός. Και θέλει να μας πει ότι τέτοιο χαρτί μετακίνησης, αν το έδιναν σε οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο, ο υπάλληλος αυτός θα έχει την ίδια ψυχολογία, θα έχει την ίδια αξία για τους εργαζόμενους, για τους συναδέλφους του, για τους ασθενείς του νοσοκομείου και η ψυχολογία του ποια θα είναι πηγαίνοντας κάθε πρωί στο νοσοκομείο. Μήπως πάρει ένα τέτοιο χαρτί, τέτοιο, δεν τα γράφω εγώ, τα γράφει η διοίκηση του νοσοκομείου, ότι δεν είστε γιατρός του νοσοκομείου μας, δεν ανήκετε και του λέει φύγετε σε 5 λεπτά. Αν μου ξαναβρείτε τέτοιο φαινόμενο, αυτό είναι τουλάχιστον ανήθικο, σαν συμπεριφορά. Αν μου ξαναβρείτε παγκόσμια σας ξαναλέω, 13 χρόνια διευθύνσει στον ΟΤΕ. Αν τολμούσα και το έκανα, θα με είχαν απολύσει. Αν τολμούσα σαν διευθύνσει στον ΟΤΕ και έλεγα σε έγγραφο που με ερχόταν από τη διοίκηση και έχω υπογράψει χιλιάδες ότι μετακινήσε από τη Σπάρτη στη Σάμη, από τη Σπάρτη στους Γαργαλιάνους, από τη Σπάρτη στους Μολάους και έπαιρνα με άμεση εφαρμογή. Και μου έκανε ένα έγγραφο εργαζόμενος και μου έλεγε δώσε ένα άλλο χρονικό διάστημα σε αυτό με την οικογένειά μου να μαζέψω τα πράγματά μου και να δω και 5 ασθενείς βέβαια είναι το πρόβλημα του γιατρού κριτικού. Αν μου έκανε ένα τέτοιο έγγραφο και απαντούσα όχι θα με απέλυαν. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Και εξακολουθώ και το λέω με τεπιτάσεως για να φύγει αυτό που άφησε σαν στίγμα η διοικήτρια. Το πρόβλημα είναι διοίκησης.
Είναι κόλπο πολιτικάντικο να προσπαθεί να πει για προσβολή σε γιατρούς ότι ποιοι γιατροί πανηγύριζαν. Ποιος μίλησε για γιατρούς πανηγύριζαν. Γιατί το λέει έτσι. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκο... Με κάθερα πράγματα λοιπόν. Μπορούν να το λύσουν και τώρα. Εγώ ευελπιστώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής ο Αραχοβίτης, προσωπικά, γιατί είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στον ΟΜΟ. Θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Αραχοβίτη να μιλήσουμε. Μπορεί να το λύσει με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να το λύσει με απλό τρόπο και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτή να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι λύση. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Αραχοβίτης πρέπει να γίνει συμμέτοχος, όχι μόνο ο κύριος Αραχοβίτης, το λέω στο όνομα των κυβερνώντων αυτή τη στιγμή, συμμέτοχος σε μια τέτοια διεργασία που δεν του πρέπει, που δεν έχει ανάμειξη πρακτικά. Γιατί πρέπει να γίνει συμμέτοχος στη συνεχή προσβολή. Αυτή τη στιγμή ο νεοκτής ο κριτικός απολογείται στην ουσία και κινεί μια διαδικασία και απολογείται γιατί μετακινήθηκε. Αντί να απολογείται η κυρία Παπαγεωργίου γιατί τον μετακίνησε, αντί να απολογείται το Επιστημονικό Συμβούλιο των δύο νοσοκομείων και Τσεκ Τσίπε, αντί να απολογείται ο υπουργός για παράδειγμα, το πω έτσι, γιατί τον μετακίνησε, αντί να απολογούνται εσύ τα άτομα που έχουν τη διοίκηση και το μαχαίρι, απολογείται ο εργαζόμενος. Μπορείτε να βρείτε παγκόσμια άλλη τέτοια διαδικασία? Όχι. Ποιος το προκάλεσε αυτό? Η διοίκηση του νοσοκομείου. Εγώ καλώ και προσωπικά τον κύριο Αραχοβίτη να δει ότι έχει γίνει ένα τεράστιο μπέρδεμα με ευθύνη διοίκησης και δεν του πρέπει ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της κυβέρνησης στη χώρα μας, ούτε του κύριου Αραχοβίτη, ούτε κανενός. Ναι. Κανενός δεν του πρέπει. Ούτε των πολιτών της Πάτρας. Τέτοια συμπεριφορά. Αύριο ο κύριος Αραχοβίτης θα είναι εδώ στον αέρα του Fly να μας πει τη δική του άποψη. Εγώ υποβάλλω, γιατί δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Αραχοβίτη, τον πήρα τηλέφωνο, αλλά είχε συνεχώς δουλειές και μου έστειλε μήνυμα ότι είναι συνεδρίαση. Εγώ υποβάλλω έκκληση, όχι εκ μέρους του γιατρού κριτικού νεοκλή. Έκκληση μια τέτοια αναταραχή, η οποία είναι λογικό να συνεχιστεί. Γιατί ποιος μου λέει ότι κάποιος από το νοσοκομείο, όχι η κυρία Παπαγεωργίου, δεν θα του πει του κριτικού νεοκλή μπαίνοντας στο νοσοκομείο ή δίνοντας μια εντολή ο νεοκλής και ποιος είσαι εσύ ρε. Εδώ το έχουν πει στον Καποδίστρια, το ποιος είσαι εσύ ρε. Και δεν θα το πούν αν κάποιος έχει κάτι μαζί του. Και δεν θα μπαίνει στο νοσοκομείο κάθε πρωί να χειρουργήσει ο νεοκλής κριτικός με το φόβο μήπως στο γραφείο του απάνω υπάρχει μια μετακίνηση, για τον απλό λόγο σας λέω, όχι για προσωπική εμπάθεια, διότι το νοσοκομείο Μολάων έχει ξαφνικά ανάγκες.